Η 37η Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας των Σωμάτων Ελληνικού Οδηγισμού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Βόλο. Παλέμαχες οδηγοί από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στον Βόλο για να ενισχύσουν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους τον ενεργό οδηγισμό. Η συνεργασία είναι όλες οι παλιές οδηγοί που έχουν ξεκινήσει από παιδιά, προσφέρανε ως τον ενεργό, σαν ενεργές οδηγοί. Και από το 1974, μετά την Κύπρο, κληθήκαμε να βοηθήσουμε τον ενεργό οδηγισμό και όπου αλλού μπορούσαμε. Και έτσι κάναμε τις ομάδες εργασίας, αριθμούσαμε πάρα χιλιάδες μέλη, που όλα αυτά τα χρόνια δουλεύαμε εθελοντικά, προκειμένου να στηρίξουμε όποιον και όπου χρειαζόταν. Η γνωριμία των παλαιών μελών του οδηγισμού με τον τόπο που φιλοξενεί κάθε χρόνο την Πανελλήνια Συνάντηση είναι ανάμεσα στους στόχους των διοργανωτών. Έτσι έγινε και φέτος, καθώς οι οδηγοί ξαναγήθηκαν στις ομορφιές της Μαγνησίας. Ο σκοπός των συναντήσεων είναι να βρεθούμε όλες μαζί ξανά. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε ξεκινήσει από 7 ετών παιδιά και έχουμε φτάσει, εγώ είμαι 70 τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσα πράγματα λένε, πόσα πράγματα μας ενώνουν. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε, να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε τα νέα μας, να στηρίξουμε τον ενεργό οδηγισμό. Όπου μας χρειάζονται, είμαστε πάντα παρούσες. Να γνωρίσουμε τον τόπο που διοργανώνει την Πανελλήνια Συνάντηση. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, και να διασκεδάσουμε κιόλας. Ο οδηγισμός ξεκίνησε στην Ελλάδα από το 1932 και αποτελεί ένα παγκόσμιο παιδαγωγικό σύστημα. Ο οδηγισμός είναι ένα παγκόσμιο παιδαγωγικό σύστημα. Είναι εξαιρετικό. Μαθαίνει στα παιδιά πάρα πολλά πράγματα, μαθαίνει πράγματα που τα έχουμε χάσει τα καινούργια παιδιά, τα εγγόνια μας, μαθαίνουν να ζουν στη φύση, να επιβιώνουν στη φύση, μαθαίνουν στο να είναι μαζί με άλλους, στο να συνεργούν, στον εθελοντισμό.